Με ένα νέο προκλητικό δημοσίευμα, η τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak ετοιμάζεται να βάλει φωτιά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι το Oruz Reis είναι έτοιμο να φτάσει νότια και ανατολικά της Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες για φυσικό αέριο. Όπως μετέδωσε και το Sigma Live, η εφημερίδα αναφέρει ότι στο πλαίσιο του Μνημονίου Τουρκίας και Λιβύης, η πρώτη αποστολή του Oruz Reis θα είναι το τεμάχιο 15 κάτω από την Κρήτη, ένα τεμάχιο το οποίο βρίσκεται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Τούρκοι, υπό ελληνική κατοχή. Αυτό βέβαια θα γίνει μόλις δημοσιοποιηθούν στα Ηνωμένα Έθνη οι ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που συμφώνησαν Τουρκία και Λιβύη, σύμφωνα με τη Yeni Şafak. Μάλιστα, η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα τονίζει ότι με την ανάρτηση στα Ηνωμένα Έθνη των συντεταγμένων των δυτικών συνόρων των τουρκικών θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχέδιο να περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου από το Ισραήλ μέσω της Κύπρου και της Κρήτης πέφτει στο κενό και ο East Med θα καταλήξει στα σκουπίδια, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Την ίδια ώρα ο Ερντογάν ανακοίνωνε την αγορά τρίτου γεωτρύπανου για την Τουρκία, που μέσα στο 2020 θα ξεκινήσει τις έρευνες. Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu 11.400 metre derinliğe kadar inebilen 6. nesil bir ultra deniz sondaj gemisidir. Μάλιστα, τις προκλήσεις τις πήγε ένα βήμα παραπέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις σε Συρία και Λιβύη θα θερμάνουν ακόμα περισσότερο τα νερά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα αυτή η άκυρη συμφωνία για αυτούς τους χάρτες, όπως δεν παρήγαγε κανένα αποτέλεσμα νόμιμο η παρόμοια κίνηση που είχε κάνει η Τουρκία με το ψευδοκράτος το 2014. Πάντως, από την ελληνική πλευρά θετικά σχολιάζεται η νέα δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. The Greece and Turkey this week have resumed talks on military confidence building measures, which can help to improve communications and reduce tensions in the Aegean and throughout the region. I commend Greece's leadership for its calm and mature approach in looking for the best way forward.